Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα επέστρεψαν στην Αθήνα οι Έλληνες διασώστες που αγωνίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα για να διασώσουν πολίτες, Τούρκους πολίτες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια που άφησε ο φωνικός σεισμός στην Τουρκία. Μπορούμε να συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ρήγος που θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικράτησε κατά την αύξησή τους. Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, ακριβώς, Χρήστο. Επέστρεψαν με ιδιωτική πτήση από την Τουρκία οι Έλληνες διασώστες της ΜΑΚ. Με θερμές λοιπόν αγκαλιές αλλά και χειροκροτήματα τους υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Στυλιανίδης, αλλά και συνάδελφοί τους, οι οποίοι προσγειώθηκαν, να σου πω, στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Η υποδοχή ήταν αρκετά συγκινητική. Έχουν γυρίσει όλοι τους ασφαλείς. Αυτό που μας έλεγαν είναι ότι το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, στις αγκαλιές των δικών τους προσώπων. Απέδειξαν όλες αυτές τις ημέρες τις επιχειρήσεις που είχαν στα χαλάσματα λόγω του καταστροφικού και φωνικού σεισμού. Απέδειξαν την αυτοθυσία τους. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγαν, όλοι ζητούσαν τους Έλληνες διασώστες στην Τουρκία από συγγενείς ατόμων που έψαχναν τα δικά τους άτομα κάτω από τα συντρίμια. Μάλιστα, η ελληνική αποστολή, να θυμίσουμε, ότι έφτασε στα άδανα της Τουρκίας στα ξημερώματα της 3ης 7 Φεβρουαρίου και έπειτα από τις κοπιώδεις έρευνες και προσπάθειες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά 5 άτομα, αλλά και άλλα 5 τα οποία δυστυχώς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Τώρα να σου πω ότι την ερχόμενη Πέμπτη κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός θα καλέσει όλους τους Έλληνες διασώστες στο Μέγαρο Μαξίμου για να τους ευχαριστήσει, δείχνοντας βεβαίως και την αυτοθυσία των ίδιων στην περιοχή της Τουρκίας, που πραγματικά σοκάρουν όλες αυτές οι εικόνες που μας μετέφεραν και οι ίδιοι από το σημείο που έγινε αυτός ο φωνικός σεισμός. Μπορούμε σε αυτό το σημείο, Γιάννη, να δούμε πώς οι ίδιοι περιέγραψαν με λίγα λόγια τα όσα είδαν και το πώς αγωνίστηκαν, ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην γειτονική χώρα μετά το φωνικό σεισμό. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας. Δεν σταματήσαμε, 24-24 ώρες ήμασταν στο πεδίο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, πάρα πολύ εγκλωβισμένη και ειδικά όταν φτάνεις από τις πρώτες ομάδες, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε, μας βοηθήσαν πάρα πολύ και οι ντόπιοι και πήγαν όλα καλά. Είδατε πολλούς εγκλωβισμένους, τι κάνατε? Της εργασίας δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συνέστημα. Στο τέλος ήταν η πιο συγκινητική, το κοριτσάκι Φατμά, το 6χρονο κοριτσάκι. Δεν κάναμε τίποτε λιγότερο από αυτό που κάνει το ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο βαθμός δυσκολίας, που ήταν σίγουρα διαφορετικός. Κυρίες και κύριοι, αυτοί ήταν οι Έλληνες διασώστες που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία αγωνίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Τουρκία για να διασώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν. Γιάννη Ρήγο, σε ευχαριστούμε. Να σε καληνυχτήσουμε, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο. Θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.